Χαίρετε, χαίρετε, Είμαστε εδώ σήμερα γιατί θα κάνουμε το review από αυτά εδώ. Είναι τα, τα ακουστικά της Blitzwolf. Είναι αυτά που είχα πάρει πριν από δύο εβδομάδες, τρεις περίπου. Οπότε είπα να μην τα αναλύσω και να μην κάνω το review απευθείας, αλλά να προτιμήσω να τα δοκιμάσω μερικές ημέρες, εβδομάδες, για να δω τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι θα μου πουν οι υπόλοιποι. Οπότε πάμε να τα ελέγξουμε να τα αναφέρουμε δηλαδή, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, τι είναι το καλό, τι είναι το άσχημο. Θα τα δούμε τώρα μαζί όλα. Άρα λοιπόν αρχικά να πω δύο-τρία βασικά πράγματα που τα βλέπω τώρα και από τη σελίδα της, ε, της Blitzwolf για να μην υπάρχουν λεπτομέρειε που δεν τι έχουμε αναφέρει. Αυτά τα πέρα τα ακουστικά αρχικά να πω και πάλι ότι είναι ε, εντελώς ασύρματα, δεν συνδέονται καθόλου μεταξύ τους. Συνδέονται και τα δύο απευθείας με το κινητό. Δεν γίνεται η σύνδεση όπως είχαμε αναφέρει και στο αρχικό το βίντεο, γιατί τα πρώτα τα, τα ακουστικά συνδέονταν το ένα το ακουστικό με το κινητό και μετά συνδέονταν το ένα το ακουστικό με το άλλο το ακουστικό και υπήρχε αυτή η, η επικοινωνία. Πλέον όλα τα καινούρια, τα True Wireless, συνδέονται και τα δύο απευθείας στο κινητό. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά παίρνουν όλο τον ήχο απευθείας μόνο τους από το κινητό. Έχοντας αυτό σαν δεδομένο, ε, πάμε να δούμε λίγο τα, τα καλά τους και τα, τα σχημά τους, γιατί σίγουρα έχουν και από τα δύο. Ξεκινώντας, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραία σαν ακουστικά. Δηλαδή δεν, ε, δεν έχουν άσχημο ήχο, βγάζουν πάρα πολύ ωραίο ήχο όσον αφορά την, ε, τη μουσική. Έχουν καλά μπάσα, ικανοποιητικά, δεν είναι το ότι τα ακούς και λες δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Οι φωνέ ακούγονται πάρα πολύ καλά στα τραγούδια και γενικότερα δεν έχω κανένα παράπονο όσον αφορά την μουσική. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Παίζουν πάρα πολύ ωραία και η απόδοσή του είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ ελαφριά, δεν τα νιώθει, δεν τα καταλαβαίνει και η θήκη είναι πάρα πολύ διακριτική και πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή τα χρώματά τη είναι. Κατά τη δική μου την άποψη είναι εκπληκτικά. Αυτό είναι πάρα πολύ διακριτικό. Η θήκη επάνω έχει τέσσερα φώτα, όπως το είχαμε δει και στην αρχή, κάθε φως ουσιαστικά δείχνει το 25% της ε, μπαταρίας και όταν μπαίνουν αυτά μέσα στη θήκη, είναι αναμένα τα δύο τα κριανά, τα λαμπάκια. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται τώρα ε, λόγω της απόστασης της κάμερας, αλλά είναι αναμένα τα δύο τα κρυανά τα λαμπάκια που δείχνουν ότι τα ακουστικά που έχουμε βάλει μέσα φορτίζουνε. Αυτά είναι τα, τα πρώτα στοιχεία. Από εκεί και πέρα θα το διαβάσω μέσα από τη σελίδα τη Blitz Wolf γιατί δεν τα θυμάμαι. Από εδώ πέρα από ό,τι βλέπω, το κάθε ακουστικό είναι 5,1 γραμμάρια σε βάρο και η θήκη είναι 60 γραμμάρια. Οπότε συνολικά εδώ πέρα πάμε στα 70 γραμμάρια τα δύο τα ακουστικά μαζί με τη θήκη. Από εκεί και πέρα έχουμε Bluetooth 5. Αυτό συνδέεται σαν προφίλ HSP, HFP, A2DP και AVRCP, αυτό επί της ουσίας στο δικό μου το, το κινητό που εγώ έχω το Huawei P30 Pro συνδέεται με το APTX, ενώ κάποια άλλα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν με το AAC αυτό συνδέεται με το APTX και καλά το APTX έχει λίγο καλύτερη ποιότητα ως προς τον ήχο σε σχέση με κάποια άλλα ε, ακουστικά. Η μπαταρία του εδώ πέρα λέει ότι κρατάει το stand by time, δηλαδή το πόσο κρατάει χωρίς να το χρησιμοποιείς, λέει ότι κρατάει 400 ώρες και όσον αφορά το τη μουσική, από ό,τι βλέπω, λέει συνολικά 18 ώρες. Συνολικά 18 ώρες μαζί με τη φόρτιση της μπαταρίας, δηλαδή είναι η μπαταρία των ακουστικών συν η μπαταρία που έχει η, η θήκη. 10 μέτρα όσον αφορά την απόσταση του Bluetooth, αυτό ήταν ανέκαθεν σαν ε, απόσταση, δεν είχε κάτι άλλο. 4 ώρες η διάρκεια της κλίσης, σύμφωνα με την Blitzwolf, με μία φόρτιση, όχι να το βάζεις και να το ξαναβγάζεις, οπότε επανέρχεται από τη φόρτιση λόγω της μπαταρίας που έχει θήκη. Και επίσης λέει μία με δύο ώρες για να φορτίσουν τα earbuds, τα ακουστικά, και δύο ώρες για να φορτίσει η θήκη. Το μοντέλο, το επαναλαμβάνω ότι είναι το BWFYE8. Ε, τώρα, πάμε λίγο στα, στα αρνητικά του. Αυτά τα κάνω χρήση τρει εβδομάδε τώρα, που σημαίνει ότι τα έχω χρησιμοποιήσει και για μουσική, τα έχω χρησιμοποιήσει και για... και για ομιλία. Τι γίνεται και τι προβλήματα έχω Υπήρξανε Υπήρξαν μία-δύο-τρει φορέ όπου ενώ μιλούσα στο τηλέφωνο, ξαφνικά ξεκίνησαν τα ακουστικά να μου κάνουν νερά. Δεν είχε να κάνει με το δίκτυο εκείνη την ώρα, γιατί το, το κατάλαβα, επειδή μετά επανήλθανε, ε, αλλά. Μου κάνανε νερά. Την ώρα που άκουγα το συνομιλητή, άκουγα παράλληλα το αυτό του. Ακούγονταν θόρυβο. Ε, όσον αφορά τώρα το πώ με ακούνε, που αυτό είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι όταν παίρνει hands free, γιατί τα χρησιμοποιεί για να μιλά. Αν είσαι σε ήσυχο περιβάλλον, δεν έχει αέρα ή γενικότερα αν είστε σπίτι, αν είστε σε κάποιον δρόμο που δεν φυσάει, δεν περνάνε αυτοκίνητα, δεν υπάρχει κόσμος γύρω σας, πάρα πολλά δεν για ακουστικά ήδη, ε, θα σας ακούσουν μια χαρά. Τώρα, εάν είστε σε περιβάλλον που έχει φασαρία, που μπορεί να φυσάει αέρας, που περνάνε αυτοκίνητα, δεν θα σας ακούνε τόσο πολύ, δηλαδή η μουσική θα ακούγεται μεν, εσείς δεν θα ακούγεστε στον συνομιλητή σας, θα ακούτε τον συνομιλητή σας ωστόσο, ο συνομιλητής σας όμως, για να το ξεκαθαρίσω, θα ακούει και τους γύρω σας, θα ακούει και τα αυτοκίνητα, θα ακούει πάρα πολύ και τον αέρα, αλλά δεν θα ακούει εσάς. Αυτό δηλαδή είναι ένα πρόβλημα. Όσον αφορά το κομμάτι του, του ήχου και το κατά πόσο συγχρονίζει στα βίντεο, γιατί έχω δοκιμάσει κάποια ακουστικά τα οποία είχαν καθυστέρηση στον ήχο, οπότε έβλεπε την εικόνα να κουνάει το στόμα, αλλά ο ήχο ερχόταν μετά, σε δεύτερο χρόνο. Τα συγκεκριμένα δεν έχουν παρουσιάσει τέτοιο πρόβλημα και έχω δει και Netflix, έχω δει και, και Amazon Prime, έχω δει και βίντεο στο YouTube, έχω δει και βίντεο που έχω στο κινητό μου δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα, δεν είχα ποτέ μου κάποιο θέμα αυτές τις τρεις εβδομάδες που το χρησιμοποιώ που να μου καθυστερήσει τον ήχο, που να πω ότι μήπως εδώ πέρα κάτι, όχι, δουλέψανε άψογα. Σίγουρα τα συστήνω όσον αφορά την μουσική, σίγουρα τα συστήνω όσον αφορά ταινίε, βίντεο, να ακούτε γενικότερα, δεν τα συστήνω για ομιλία σε χώρο που έχει φασαρία. Είναι ok για να μιλάτε σε χώρο που είναι ήσυχα και χωρί αέρα. Σπίτι σα, όπω είπαμε και πριν, σε κάποιον ήσυχο δρόμο που δεν περνάνε αυτοκίνητα, που δεν περνάνε άνθρωποι, που δεν έχει αέρα. Ε, αλλά και πάλι, όπω είπα όταν τα αγόρασα για 30 ευρώ, κάνουν τη δουλειά του, είναι μια χαρά. Αλλά από μένα είναι όχι. Δεν θα τα συνέστηνα για το σύνολο της χρήση για τα οποία τα, τα αγοράζει κάποιο. Ωστόσο, είναι μια καλή αγορά αν κάποιο θέλει να ξεφύγει από τα καλώδια, να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα σε λεωφορεία, σε αυτοκίνητα, στο δρόμο και να μην μπλέκεται με τα υπόλοιπα, αλλά για να ακούει μουσική. Αν έχετε κάποια απορία ή αν εσεί έχετε κάποια εμπειρία, κάποια άποψη, μου τη λέτε στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ να μάθω ποια είναι δική σας η δική σα εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι χρειάζεστε μου το λέτε. Αυτά προς το παρόν θα τα πούμε την επόμενη φορά. Από μένα γεια σας.